Καλώς ήρθατε φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο νησί Τσάμου. Αεροδρόμιο Σάμου. Άλλο ένα μεγάλο διπορικό ξεκινάει. Αν έχετε να κάνετε κάτι, πηγαίνετε κάντε το, γιατί θα απολαύσετε μια μεγάλη διαδρομή. Όπως είδατε από περιγραφή, πάμε στο χωριό που έχουμε σημειώσει από την περιγραφή. Πάμε στο χωριό Νεοχώρια. Ένα μικρό χωριουδάκι. Η πρώτη διασταύρωση που βρίσκουμε είναι η πιο επικίνδυνη διασταύρωση που υπάρχει στη Τσάμου. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται εδώ και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν έχει να κάνει και ένα κόμβο εδώ ή κάποια φανάρια. Τέλος πάντων, ευθεία τώρα εμείς έχουμε πάρει τον δρόμο που πάμε για χώρα Καρλόβασε. Στον δρόμο θα ακούσουμε πολύ μουσικούλα Στέλιου Χαλβάτζη. Ό,τι βλέπουμε θα το λέμε. Θα κάνουμε και μια στάση στο κατάστημά μου να πάρουμε κάτι να πιούμε για τον δρόμο. Για κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά σε βιντεάκι μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας. Είμαι από το πρώτο χωριό που θα βρούμε εδώ μπροστά και γι' αυτό με βολεύει και έχω αρχίσει και αυτό το playlist από το αεροδρόμιο προς το κάθε χωριό και θα σας πω γιατί. Αυτό το playlist όταν πάμε και προς τα 32 χωριά Τσάμου τέλειωσε μετά, δεν έχει να κάνω άλλο. Μία φορά θα το κάνω αυτό το βίντεο. Η διαδρομή δεν αλλάζει, οι δρόμοι δεν αλλάζουν, τα βουνά ούτε θα ψηλώσουν ούτε θα χαμηλώσουν. Το δημιουργώ για τους ανθρώπους τους οποίους πρώτον είναι εκτός του νησιού και δεύτερον για αυτούς που θέλουν να φτάσουν στο χωριό και δεν ξέρουν πώς θα φτάσουν. Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε Άρη πώς θα πάω εκεί, πώς θα πάω εδώ, πώς θα πάω εκεί. Θέλω να δες όλο αυτό το βίντεο. Κάποιοι δεν έχουν υπομονή να δουν το βίντεο το οποίο θέλει να φτάσει στον προορισμό. Να πούμε ότι η ώρα είναι καλή, έχει και ένα συννεφάκι που μας κόβει τον ήλιο. Είμαστε ήδη στη χώρα. Τη χώρα μετά τη χώρα θα βάλουμε μουσικούλα του φίλου μας του Στέλιου του Χαλβατζή, του μουσικού του κανονιού μας. Θα πούμε και κάτι δυο πραγματάκια στον δρόμο, θα προσπαθήσω να στείλω και χαιρετίσματα. Θα στείλω και σε κάποια φίλου χαιρετίσματα, φίλου του καναλιού, φίλους από αυτούς που αφήνουν σχόλια δηλαδή. Ξεκινάμε φίλοι μου. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους εσάς που βλέπετε τα βιντεάκια και αφήνετε σχόλια. Όλους. Υπάρχουν όμως μια μερίδα ανθρώπων που σε κάθε βίντεο αφήνει σχόλιο. Βέβαια υπάρχει και μια τεράστια μερίδα, δηλαδή το 99,9% συν, να μην πω το 99,99999% δεν αφήνει σχόλιο, δεν πατάει like. Γι' αυτό πατήστε ένα like στο βίντεο. Αυτό το συνεφάκι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να έχουμε
καλή ποιότητα εικόνας, για να μην μας, να μην τον έχουμε μπροστά μας τον ήλιο. Εύχομαι να μας τον εκαλύπτει όλη τη διαδρομή. Ο Χρήστος ο Πανοσόπουλος, καταρχάς να ευχαριστήσω τους 9 συνδρομητές που έχουν πληρώσει για να, για να με βλέπουν κάθε μήνα, γιατί μπορεί να πατήσετε συμμετοχή, να κάνετε τις διαδικασίες, να πληρώσετε το ανάλογο ποσό. Ένας μου είχε πει ζητιανό YouTuber κάποτε ότι ζητιανεύω λεφτά. Όχι, δεν, εγώ δεν θέλω ποτέ, αν δεν σας καλύπτει πλήρως ένα κανάλι, να πληρώσετε για να με βλέπετε. Το περιεχόμενό μου ούτως ή αλλιώς είναι δωρεάν στους αιώνες των άπαντων. Στους μόνους που δεν επιτρέπω, και έτσι λέω, αν δω, αν πες την αντίληψή μου, ότι αν πες την αντίληψή μου ότι κάποιοι έχουν πάρει το περιεχόμενό μου και αποκομίζουν έσοδα, όπως κάποιες είναι κάποιες σελίδες, όχι σελίδες, στο διαδίκτυο είναι κάποιοι που το παίζουν δημοσιογράφοι και έχουν σελίδες, οι οποίοι τι κάνουν για να γεμίσουν τις, για να γεμίσουν, φίλοι μου, τα ιδιοσιογραφικά του site, αν λέγονται έτσι, αν είναι κάτι τέτοιο, παίρνουν όπου βρούνε βιντεάκι, δηλαδή ό,τι έχει συμβεί. Δηλαδή εγώ πολλές φορές πηγαίνω σε φωτιές, πάω σε διάφορα, ρε παιδάκια μου, συμβάντα που μου τσιγκλάνε το ενδιαφέρον και θέλω να πάω να κάνω ένα βιντεάκι και να το μοιραστώ με τον κόσμο. Όχι ότι είμαι δημοσιογράφος, τώρα σας πω, τώρα τελευταία, πριν λίγες μέρες ήταν τα καρναβάλια Τσάμου, λέω δεν θα πάω, θα πάνε χιλιάδες άνθρωποι, θα πάω και εγώ να γίνω. Δηλαδή στο Καρλόβας ήταν, ας πούμε, 3.000 άνθρωποι και τραβάγανε με ένα κινητό, συν καμιά κουσαριά, ας πούμε, από αυτούς τους δημοσιογράφους. Να πάω κι εγώ να γίνω ο 3005, όχι, δεν πάω. Εγώ θα πάω, βλέπετε που πάω σήμερα, στο New Hall, σε ένα χωριουδάκι ξεχασμένο από το Θεό. Ξεχασμένο από το Θεό, θα σας πω, ξεχασμένο από το Θεό. Ξεχασμένο από το Θεό. Μετά θα πάω στα Κουμέικα, όσο προλάβω. Έχω μια δουλειά, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγει. Κάτσε, καθαρίσουμε λίγο τα τζάμια μας. Ωραία, σταματήσω το βεζινάδικο να πάρω ένα καφέ και να καθαρίσω και λίγο πιο σωστά τα τζάμια. Να στείλω όμως τα χαιρετίσματά μας. Άφησα κάτι σημαίες. 9 άνθρωποι λοιπόν εκτιμάνε τη δουλειά που κάνουμε. Μάλλον να του πιάσω και λίγο με τη σειρά. Πριν αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, αυτό ή το προηγούμενο, δεν θυμάμαι τώρα γιατί περνάει και γρήγορα ο χρόνος. Ο Τζόρτζης από την Αμερική μου λέει, φίλε μου, μου λέει, θα σου πω κάτι. Εμείς, μου λέει, δεν υπάρχει, από το Σικάγο της Αμερικής, μου λέει, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Θα σηκώνεσαι το πρωί, εγώ, μου λέει, που σηκώνομαι το πρωί και να βρίσκω ένα βιντεάκι σου. Και να παίρνω και να πίνω το καφεδάκι μου και να βλέπω την πατρίδα μου. Αυτό μου λέει, δεν είμαι μόνο εγώ. Είμαστε χιλιάδες αμοιώτες, μου λέει, εκτός άμμου, να δεις ότι εσύ όταν θα βάλεις τη συμμετοχή, εμείς θα πληρώνουμε, θα βρεθούμε εκατοντάδες από το εξωτερικό που θα πληρώσουμε, ώστε εσύ να το κάνεις ακόμα πιο καλά αυτό. Εγώ δεν ήθελα να του πω ότι όλες οι δουλειές στη ζωή χαλάνε στα λεφτά. Όλες οι δουλειές. Πολλές φορές κάποιον άνθρωπο τον βλέπεις, λες, ωραίος τύπος αυτός, ή ωραίος εκείνος, ή ωραίος ο άλλος, ή ωραίο αυτό, ή σωστός αυτός. Παλιά, ξέρεις τι λέγανε, Νταλαβέρ, λέει, τον έχεις κάνει Νταλαβέρ. Όχι, κάνε τον Νταλαβέρ και μετά θα δεις τι άνθρωπος είναι. Κόλλησα γιατί κατέβλεπα και σκεφτόμουν εδώ στο Γνώπαν. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
9 λοιπόν ηρωικοί άνθρωποι, όχι 9, καμιά 15 έχουν πληρώσει σε σύνολο, αλλά κάποιοι εντάξει, για τον ΑΒ λόγο δεν συνεχίσαν τη συνδρομή, κάποιοι είναι συνεχίζουν. 9 άνθρωποι είναι αυτοί και τους υπερευχαριστώ, γιατί σε σύνολο είναι ένα γέμισμα πετρελαίου για το αυτοκίνητο. Και έλεγα, απαντάω στον Τζόρτζι λοιπόν, 2 χρόνια μετά, στο φίλο μου τον Τζόρτζι, που είναι και από τη χώρα, ότι φίλε Τζόρτζι, αυτό που μου είπες θα ήταν τέλειο. Θα ήταν τέλειο να έχω καμιά τραγουσαριά άνθρωποι, να δίνανε από 5 ευρώ, η 100 είναι 500, η 300 είναι 1500, μαζί με τα εισοδάκια από το YouTube, να έκανα. Και αν αυτό λοιπόν το έκανα, αν είχα ας πούμε 2.000 το μήνα έσοδα και λίγα παραπάνω έσοδα από το YouTube, θα βγάζεις ας πούμε το ένα 500 έξοδα που έχω, που από εδώ δεν βλέπω κι εγώ, έτσι, και θα έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Αλλά τα όνειρα θέλει αγώνα για να καταφέρεις κάτι, θέλει μεγάλο αγώνα για να καταφέρεις κάτι, πιστέψτε μου, θέλει μεγάλο αγώνα. Ακόμα και τεράστιοι YouTuber που έχουν καταφέρει να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα, το έχουν παλέψει πολλοί άνθρωποι, πολλοί. Κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει να ζήσουν από αυτό και κάνουν άλλη δουλειά, είναι όπως το θέατρο. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ηθοποιός θέατρο, φίλε μου. Δηλαδή, δουλεύω δουλειά κανονική για να συντηρώ το κανάλι. Ένα ωραίο τραγούδι του μουσικού μας Στέλιου του Χαλβάτζη και τα λέμε μετά το τραγούδι. Thank you.
λαμπάκι, φίλε μου, δεν μας έκανε χάρη. Μας χαλάει λίγο το φωτισμό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα έκανε. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, φίλοι μου. Ό,τι βλέπετε εσείς, βλέπω κι εγώ. Πιο αληθινός δεν γίνεται να γίνω. Περάσαμε και το χωριό Κουμαραδέη, το χωριό της Αγκιοπλαστικής. Πρέπει να έρθουμε εδώ να κάνουμε και ένα βιντεάκι τη δίκαιη κούπα. Η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα. Μην ρωτήσετε τι είναι. Θα τη δείτε σε βίντεο. Πρέπει να έχουμε κάνει σχεδόν τη μισή διαδρομή. Είμαστε στα 10 χιλιόμετρα και 300 μέτρα. Ίσως θέλει και λίγο παραπάνω. Ξέρετε τι, θέλω να σας πω κάτι τώρα. Όταν βγαίνω φίλοι μου για βίντεο, αγαλιάζει η ψυχούλα μου, δηλαδή γίνομαι άλλος άνθρωπος, ανανεώνομαι, αναγεννιέμαι όταν βγαίνω έξω. Μπορεί αυτό το βίντεο να το κάνω και γρήγορ κίνης. Με ένα-δυο τραγουδάκια. Θα το κάνω 3-3,5 λεπτά.
Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ ήταν για βίντεο αυτή, αλλά όχι βιαζόμουν. Δεν θέλω να βγω από το πρόγραμμα μου. Γιατί άμα φας κάθε δεκάλεπτο εδώ να κάτσεις να τις κάνεις βίντεο, είναι ένα καφενεδάκι εδώ που φούρνος είναι, που είναι και καφενείο και κάνει ωραία μεζεδάκια και έχουν κάτσει εδώ καμιά δεκαριά θαμόνες και το έχουν κάνει μπουζουκτσίδικο μέσα. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγουδάκι και τα λέμε μετά. Σάμου και πάμε στο Δυτικές. Θέλω να το ξέρω, το κόσμο το δικό μου. Σε σένα τα κρόσφαιρο, να το λες, να το θυμάσαι. Φως κοντά μου, πάντα θα σε. Από μένα εξαρτάσαι, γιατί εγώ για σένα ζω. Να
γλώσσα το κορμί μου. Ψυχιά μου και κερβέλη, αγάνασε η ψυχή μου. Φίλοι μου, τα πρώτα σπίτια στο χωριό Νεοχώρη είναι αυτά. Αυτά είναι τα βόρεια προάστια του Νεοχωρίου. Και από κάτω εδώ, πίσω από τα Πεύκα, είναι το χωριό Κουμέικα. Εντάξει, το βλέπετε εδώ την πινακίδα. Εδώ έχει πινακίδα. Κουμέικα. Σκουρέικα, εμείς δεν θα πάμε από εδώ, θα ξαγυρίσουμε πίσω. Νεοχώριο! Α, κάνουμε και μια βόλτα μέσα στο χωριό, παγκαίνει εδώ μέσα. Αφού ήρθαμε θα κάνουμε και μια βόλτα στο χωριό. Στην είσοδο του χωριού είναι το πάρκινγκ εδώ.
Βέβαια μην περιμένετε να βρείτε τίποτα όταν έρθετε. Η παιδική χαρά εδώ είναι κλειστή. Τα παιδάκια που δεν υπάρχουν δεν μπορούν να παίξουν εδώ στην παιδική χαρά του χωριού. Παιδική χαρά του χωριού. Εδώ τι ήταν κάποτε, θα το δούμε τι ήταν κάποτε. Απίστευτη η θέα του χωριού. Παραδοσιακό καφέ με ζεδοπολείο το νεοχώριο. Ξέρετε τι, με ποια ενθλίψω τα βλέπω κλειστά μαγαζιά. Εδώ είναι το καζέντζι γιορτές. Ρεσούλα. Περπατήσουμε λίγο το χωριό. Αυτές τις πέτρες εδώ δεν τις έχω ξαναδεί έτσι σε άλλο χωριό. Μάλλον για να βάζουν γλάστρες από πάνω. Ωραίο. Στην αρχή όταν ερχόμουν στα χωριά νόμιζα ότι ήταν σαν το χωριό μου τη χώρα και ότι θα τα κάνω όλα με μηχανάκια. Ότι θα πήγαινα βόλτες με τα μηχανάκια. Όταν ξεκίνησα τα βίντεο να κάνω, τα ξεκίνησα να κάνω βολτούλες με το μηχανάκι μέσα, με το κινητό. Εδώ κατεβαίνει αμάξι και κάτω. Δεν πάω από εδώ, θα πάω από εδώ. Εδώ είναι τα πλεισταριά νομίζω προς τα κάτω. Και σταματήσω χρόνο σε παιδάκι μου.
ξυπνάνε τα γαϊδουράκια. Τουαλέτα. Αυτό το φαράγγι εκεί είναι απίστευτο. Έρχεται από τον πύργο. Πάρα πολύ κρύο, πραγματικά πολύ κρύο. Δυστυχώς το πιο ωραίο σπίτι χωριό σε αθλία κατάσταση. Εδώ μάλλον είχε κάποιο καφενείο. Εδώ είχε κάποιο καφενείο. Το χωριό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, καφενείο ήταν. Καφενείο. Λεπτά. Καφενείο. Άξα. Ομορφιά, ε. Με χτυπάει το. Οδός. Δεν το βγάζω. Το χωριό είναι πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ καθαρό. Άνθρωπο δεν βρήκαμε. Να και ένας γάτος. Βρήκαμε ένα γατάκι τουλάχιστον. Βρήκαμε. Και άλλα γατάκια. Τουλάχιστον βρήκαμε γατάκια στο χωριό. Αυτό θα πει ότι έχει κατοίκη και τα ταΐζουνε.
Λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινήσαμε από το αεροδρόμιο, διασχίσαμε το χωριό Χώρα Κουμαραδέη Πύργος και στρίψαμε για το νεοχώριο που το περπατήσαμε κιόλας. Ένα like στο βίντεο, σχόλιο από κάτω. Αν δεν σας άρεσε, dislike. Εμένα μου αρέσει αυτά τα οδηπορικά. Μ' αρέσει να περπατάω μέσα στα χωριά, μου αρέσει να ανακαλύπτω ένα καινούριο σοκάκι και μου αρέσει να βλέπω νέες εικόνες. Για τις μικρές διαδρομές είμαι ο Άρης Κωνσταντάρας. Μου αρέσει να δημιουργώ βιντεάκια. Αν σας αρέσει και σας να παρακολουθείτε τέτοιου είδους βίντεο απλά καθημερινά όμορφα, είπα μία εγγραφούλα. Δεν κάνω όμως μόνο τέτοια βίντεο, κάνω πολλά και διάφορα, πολλά. Μπορεί να δείτε ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από βλοκάκια, από χωριά, από διαδρομές, συνταγές, να μας μιλήσει ένας άνθρωπος. Ό,τι πες στην αντίληψή μου. Έχω κινηματογραφικό θράσος, θα έλεγα. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.